αυτό το θέμα εδώ στο στούντιο είναι ο Θεοδόση Τσόλα, Γενικό Διευθυντή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Καλώ ήρθατε, κύριε Τσόλα. Καλό μεσημέρι, ο Νουφρύ. Λοιπόν, σχέδιο ανθεκτικότητα και ανάκαμψη. Ανάκαμψη είναι το σημείο κλειδί, νομίζω, Έτσι. η λέξη κλειδί σε αυτή την περίπτωση. Και υπάρχουν πολλά σχέδια. Κάποια από αυτά βρίσκονται ήδη σε πορεία υλοποίηση και είναι οι βασικότεροι πυλώνε, θέλουμε να ξέρουμε, κύριε Τσόλα. Και από τι μπορούμε να αποκομίσουμε περισσότερα. Ευαίως. Το, έτσι, για να πούμε λίγο και στου τηλεθεατέ μα, τι είναι το σχέδιο ανάκαμψη ναι. και ανθεκτικότητα. Το ακούγαμε πολλέ φορέ και κατά έτσι. την διάρκεια τη ανακοίνωση των μέτρων για ενίσχυση λόγω τη COVID του πληθυσμού και λέγαμε ότι υπάρχει και υποχρέωση ε, από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα που θα μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποια χρήματα. Έτσι. Λοιπόν, τα σχέδια ανάκαμψη και ανθεκτικότητα αφορούν όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η απάντηση της ίδιας τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, mm -hmm. τόσο, στις και, τόσο κοινωνικά προβλήματα, όσο και προβλήματα ε, που αφορούν την οικονομία. Και ε, έχει αποφασιστεί στο πιο ψηλό επίπεδο στη συνεισίδω των Ευρωπαίων ηγετών πέρσι να ετοιμάσει το κάθε κράτο μέλο το δικό του σχέδιο ανάκαμψη και αθεκτικότητα, το οποίο ε, θα αφορά και θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Που το κάθε κράτος μέλο ε, mm -hmm. έχει και ε, αντιμετωπίζει λόγω της ε, πανδημίας του κορονοϊού. Ε, έχουμε και εμείς ετοιμάσει το δικό μας σχέδιο ανάκαμψη και το οποίο είναι ύψους 1,2 δις ε, ευρώ. Mm -hmm. ένα, ένα δις θα προέρθει από χορηγία, αναπευθείας χορηγία από την ίδια Αντιευρωπαϊκή Επιτροπή, και τα άλλα 200 εκατομμύρια αφορούν ε, χαμηλό το mm -hmm. ε, ε, Το σχέδιο αυτό. Έρχεται με προποθέσει. Και παρακολούθηση <χι> τη πορεία για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε <χι> όλο το ποσό. Έτσι. έτσι. Ναι. Λοιπόν, ε, είναι ένα πολύ συνεχτικό σχέδιο. <χι> Αποτελείται από 58 μεταρρυθμίσει ε, και 75 τομεί δράσεων <χι> ε, που αφορούν έργα ε, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τον Αύγουστο ε, του 2026. Ναι. Αποτελείται έτσι. Για να έρθω πίσω στην πρώτη σα ερώτηση από πέντε συνελικά άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά την ε, ε, υγεία και πολιτική προστασία. Mm -hmm. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πράσινη οικονομία. Ο τρίτος άξονας αφορά την ε, ενίσχυση ενίσχυση αθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Ο τέταρτος άξονας την ψηφιακή ε, μετάβαση, το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους μας. Mm -hmm. ε, και ο πέμπτο άξονας αφορά ε, την κοινωνική πρόνοια, την, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, και το ανθρώπινο δυναμικό ναι. ε... Επειδή είναι και γιατί αναφερθήκατε και στην εκπαιδευσή και όλα είναι και συσχετισμένα και συνεφαζόμενα με την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη αναπτύξη κύριε Τσόλα. Ε, έχουμε δει ότι πολλές φορές το πρόβλημα γιατί διεξάγεται και στη Γλασκόβινη διάσκεψη για το κλίμα ε, των ηγετών και υιοθετήθηκαν κάποιοι στόχοι. Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσαν να ήταν και υψηλότεροι, αλλά με πάση περιπτώσει θα το δούμε μετά αυτό. Ε, στα θέματα παιδεία, ότι για να μπορέσει έναν παιδί, όχι μόνο στο να υλοποιεί δράσει γιατί υπάρχει μια πρωτοβουλία μια φορά κάθε τόσο ή γιατί ελέγχθηκε λέχθηκε από του μεγάλου, αλλά αν εντάξουμε στην εκπαίδευση το θέμα τη σωτηρίας του πλανήτη και τη μείωση των εκπομπών αεριών, εκεί δημιουργά την παιδεία. Σε αυτό στοχεύεται. Βεβαίω, υπάρχουν δράσει που... συγκεκριμένα που αφορούν τη ε, την ε, μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματο, τη μεταρρύθμιση του, 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 ε, το, ε, το, του σχεδίου αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και τη εισαγωγή, όπω έχετε πει προηγουμένως, συ, ε, συγκεκριμένων ε, μέτρων και ε, 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 μαθημάτων م. διασκαλίας στο, στο, ρολόι. Ναι, από πολύ έτσι και... να αντιμετωπιστούν αυτά. Τα θέματα τα οποία έχετε θέσει. Να πούμε ότι στο δικό μα σχέδιο αναγκάψη έχουμε συμπεριλάβει 41% του συνολικού σχεδίου, το οποίο είναι πλήρω αφιερωμένο στην πράσινη μετάβαση, για να αντιμετωπίσουμε του στόχου του οποίου έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε προχθέ ο πρόεδρο μα αναφέρει ότι ένα κονδύλι ύψου 500 εκατομμυρία από το συνολικό ποσό αυτού του σχεδίου θα κατευθυνθεί προ αυτή την κατεύθυνση. Και θέλω να πω και λίγο σε σχέση με το, τα ωφέλη. Mm -hmm. είχε το, το είχε αναφέρει. Τι ωφέλη έχουμε εμεί ω mm -hmm. ως, από ως, ως αυτό το σχέδιο. Θα δημιουργήσει 11.000 νέες θέσει εργασία. Mm -hmm. Θα δημιουργήσει ε, μια αύξηση του καθαρίση του προϊόντα προϊόντος το, μέχρι το 23 3%. Μέχρι το 26 ε, 7%. Ε, μέχρι το 30 υπολογίζουμε αυτή η αύξηση να πάει 15%. Ναι. Mm -hmm. Αντιλαμβάνεστε, δημιουργούνται ε, ευκαιρίε σε όλου του τομεί ε, ε, για εργοδότηση. Ε, και ε... ανάπτυξη τη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, μπορούν να ναι, οι άνθρωποι. Οι οποίοι, ξέρετε, ένα από τα κύρια προβλήματα είναι ότι έχουμε πολλού άνεργου πτυχιούχου ή πτυχιούχου οι οποίοι που απασχολούνται ε, παίρνουν ένα μισθό ο οποίο δεν ανταποκρίνεται βεβαίω ούτε των προσόντων του ούτε των σπουδών του και εκεί θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίε σε αυτού του νέου το... ανθρώπου. Πώ δημιουργείται αυτέ τι ευκαιρίε. Έχουμε συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψη πάρα πολλά σχέδια χορηγιών mm -hmm. ε, αγαπητών Ουφρή. Που περιλαμβάνει σχέδια χορηγιών για νέου επιστήμονε, για την κυνηγική ανεπιχειρηματικότητα, mm -hmm. για ανάπτυξη ε, ε, μέσων παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τα οποία θα προσφέρονται δωρεάν μέσω του σχεδίου χωριών. Συμβουλευτικέ υπηρεσίε προ τι ίδιε επιχειρήσει για το πώ θα αναδιαμορφώσουν την επιχειρηματικότητά του, το επιχειρήν του. Από πού μπορούν να αντιλήσουν από, πληροφόρηση: Από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανία. Mm -hmm. ε, είναι υπεύθυνο το Υπουργείο. ήδη το Υπουργείο έχει ε, προκήρυξει ένα από τα σχέδια του, τα οποία αφορούν τόσο του πολίτε όσο και τι επιχειρήσει σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση των το κτηρίων, των σπιτιών μα. Mm -hmm. ε, και η ενεργειακή αναβάθμιση, αντιλαμβάνεστε, θα μειώσει το κόστο λειτουργία μια επιχείρηση. Mm -hmm. ε, έχουμε συμμετάσχει στο σχέδιο, σχέδιο χορηγιών σε σχέση με την ε, ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. Mm -hmm. Θα δοθούν πάρα πολλά μεγάλα ποσά για ψηφιοποίηση mm -hmm. των επιχειρήσεων. Έτσι ώστε να μπορέσουν να, ανταγων... να, μπορέσουν να ανταγωνιστούν. Και αυτό θα μειώσει και κόστο. Και εκπομπέ Και εκπομπέ ρήπων. Πολλή... Ε... Και για τα, τρο... ε... τροχαία Τσόλα. Μείωση... του το κόστου Λειτουργία των επιχειρήσεων μα να είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τι αντίστοιχε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι όλε αυτέ οι, οι δράσει που έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο αλλά και οι μεταρρυθμίσει οι οποίε έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο mm -hmm. είναι αποτέλεσμα μια μεγάλη μελέτη την οποία έχει προβεί το Συμβούλιο Οικονομία και Ανταγωνιστικότητα τη Κύπρου και είχαμε τα αποτελέσματα μπροστά μα την ώρα που ετοιμάζαμε το σχέδιο. Είχαμε τη συζήτηση τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για του τομεί του οποίου θα ήθελε η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντόπισαν ότι χρίζουν ε, είτε αναδιοργάνωση είτε βελτίωση. Και έχουμε συμπεριλάβει, συμπεριλάβει τι συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει στο σχέδιο ανάκαμψη και δώσουμε και κάποια παραδείγματα mm. τα οποία νομίζω όλοι, όλοι οι πολίτε τα αντιμετωπίζουμε. Mm. Ε, Στι δικέ μα τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η μεταρρύθμιση τη τοπική αυτοδιοίκηση. Πάρα mm. πολλοί δήμοι είναι καταχρεωμένοι. είναι, αυτοί είναι ε, ήταν ένα από τα αιτήματα τόσο τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και εισηγήσει τη μελέτη του Συμβουλίου Οικονομία και Ανταγωνιστικότητα για μείωση των Δήμων, έτσι ώστε οι Δήμοι να, είναι, να παρέχουν ποιοτικότερε υπηρεσίε προ τον πολίτη και να, είναι, ε, να λειτουργούν πιο αποδοτικά ναι. και, με, και με μειωμένο κόστο. Μάλιστα. Ξέρετε τι άλλο θέλουμε. Θέλουμε ποιοτικότερη δημόσια υπηρεσία. Και Γιατί το λέμε αυτό, δηλαδή. Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και εμείς το θέλουμε. Ναι. Ε, πιστέψτε με, το ξέρετε όλοι οι πολίτε τη Δημοκρατία το ξέρουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν επισκέφθηκε δημόσια υπηρεσία και μπορεί να γνωρίζει το τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν είτε με την ταλαιπωρία είτε με δουλειέ οι οποίε θα μπορούσε και σήμερα να γίνονταν από το διαδίκτυο. Το προχωράτε ναι, μεν. Ε, από την άλλη, μπορείτε να εξοικονομήσετε και πόρου. Δηλαδή, με το να καταργήσω, αν θέλετε, κάποια απόστατα, τα οποία θα μπορεί ο πολίτη να βρίσκει αυτέ τι υπηρεσίε και να τι κάνει εύκολα και γρήγορα μέσω του διαδικτύου, θα μπορούσε να γίνει και αυτή η μετακίνηση του προσωπικού στη δημοσιακή υπηρεσία. Σε πώ που λένε πολλέ φορέ ότι, ξέρετε, αντιμετωπίζουμε υποστελέχωση ή και γι' αυτό δεν πραγματοποιούμε ελέγχου είτε στην αγορά είτε σε βιομηχανίε. Αυτά τα πράγματα πρέπει γίνουν. Φαντάζομαι τα έχετε στο σχέδιο. Έχουμε συμπεριλάβει ένα ποσοστό 21% του συνολικού ποσού του σχεδίου. Δηλαδή είναι 1,2 δις το σχέδιο, 21% ε, θα κατανεμηθεί στη ψηφιοποίηση ε, του δημόσιου τομέα mm -hmm. και των επιχειρήσεων όπως είχα πει προηγουμένως ακριβώς για να βοηθηθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη πλέον μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας. Mm -hmm. Να επαρέλθω όμως στη δημόσια υπηρεσία. Έχουμε συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψη τη μεταρρύθμιση τη δημόσια υπηρεσία. Και τι θέλουμε να πούμε. Ε, στη δημόσια υπηρεσία υπάρχουν πάρα πολλοί εκλεκτοί συναδέλφοι, οι οποίοι ε, ε, εργάζονται με ε, επαγγελματισμό με πάρα πολλές ώρες πέραν του ωραρίου τους Βεβαίως, για εξυπηρέτηση. Ναι, αλλά λέτε. υπάρχει λέτε. ισοπαίδωση τη αξιολόγηση. Ναι. Έχουμε, έχουμε, καταθέσει στη Βουλή ένα αντιπροσώπο νομοσχέδιο για να αλλάξει ο τρόπο αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Να μην είναι όλοι άριστοι. Να είναι οι όλοι άριστοι. Να είναι η πραγματική άριστη και και έτσι, δεν είναι. Ως, έτσι, ώστε όταν θα πάει να κάνει μια προαγωγή ε, και να εισηγηθεί κάποιον για προαγωγή, να είναι ανάλογα με την αξιολόγηση. Μάλιστα. Όχι να είναι όλοι 100% ή 99,9% άριστη και να είναι ισοπεδομετική η αξιολόγηση και να μην μπορεί να κάνει μια προαγωγή εκεί που αξίζει. Μάλιστα. Λοιπόν, στα χέρια σα είναι, έχουμε το εργαλείο αυτή τη στιγμή. Εάν θα το αντλήσουμε όλο, ε, είναι θέμα σωστού σχεδιασμού και υλοποίηση. Αλλά έχουν όλοι ρόλο και α, η Βουλή των α, Αντιπροσώπων. Αυτό θα έλεγα να ε, το Με προλάβατε. Αυτό το σχέδιο δεν αφορά την παρούσα κυβέρνηση. Ναι. Αφορά τον τόπο μα αφορά το κράτο. Ε, πρέπει να υπάρξει μια στενή συνεργασία εντό τη δημόσια υπηρεσία ε, από τη μια πλευρά, τη εκτελεστική εξουσία και τη νομοθετική εξουσία από την άλλη. Πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία, έτσι ώστε τα ορόσημα τα οποία έχουν τεθεί στο σχέδιο και μα αξιολογούν οι Ευρωπαίοι κάθε 6 μήνε να, να τα προλαβαίνουμε. Ε. Να τα προλαβαίνουμε ε. Για να καταλάβετε. Τι έχουμε τώρα, είναι, μας έχουν δώσει 157 εκατομμύρια ω προκαταβολή, είναι 13% του σχεδίου. Έχουν πάρει πάρα πολύ, πολύ καλά και ευμενή σχόλια σε σχέση με το περιεχόμενο του σχεδίου. Ε, μέχρι τέλο του χρόνου πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ε, συζήτηση στη Βουλή και ψήφιση των νομοθετημάτων που αφορούν μεταρρύθμιση τόσο τη τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, τη δικαιοσύνη, ε, τη δημόσια υπηρεσία, ναι. που είναι τα μεγάλα νομοσχέδια. Υπάρχουν και πιο μικρά μένα αλλά αυτά είναι τα μεγάλα. Καταπολέμηση τη διαφθορά. Λοιπόν, και όταν τελειώσουμε αυτή, το, αυτό το εξάμεινο, θα μπορέσουμε να πάρουμε ακόμα 85 εκατομμύρια. Κάθε έξι μήνε θα παίρνουμε δεκάδες εκατομμύρια ανάλογα και με την πορεία υλοποίηση ε, του σχεδίου μα. Λοιπόν.